Το Δημήτρη Καμπά τον έχουμε γνωρίσει όλοι μέσα από το Ερασιτεχνικό Θέατρο, καθώς έχει παίξει σε πλήθος παραστάσεων. Ποιος είναι ο Δημήτρης Καμπάς, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε και πότε άρχισε να ασχολείται με το θέατρο? Ο Δημήτρης Καμπάς γεννήθηκε στη Μόρια μερικά χρόνια πριν. Εργάζομαι από μικρός στα μηχανουργεία. Μετά δούλευα για αρκετά χρόνια στο εργοστάσιο του Καλαμάρη. Και από το 80 και μετά ήμουν υπάλληλος τεχνικός στο νοσοκομείο. Το 2011 πήρα μετά από 44 χρόνια τη σύνταξη. Αυτός είναι ο Δημήτρης Καμπάς. Με το θέατρο πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε? Με το θέατρο άρχισα να ασχολούμαι από το 1978, όταν γεννήθηκε το ΦΟΜ. Ήταν ορισμένα άτομα όπως ο Γιάννης ο Πασπάτης, ο Βαγγέλης ο Χατζημανόλης, ο Ντόρης ο Διαλεκτός, πολύς κόσμος τότε που ξεκίνησε να γίνει το ΦΟΜ. Μόλις έγινε το ΦΟΜ, εισχώρησα και εγώ, τότε ήμουν 21, κάπου 21, 22 χρονών. Μόλις είχα απολυθεί από φαντάρος. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε έτσι ερασιτεχνικά, με τον Γιάννη τον Πασπάτη, με τον Παναγιώτη τον Μπατέ, με τον Βαγγέλη τον Χατζημανόλη, ένα σωρό παλί, με την Κλειώτη Βελίδου, με τον Μιχάλη τον Σχορημένο τον Καμιναρδέλη, με τον Σπύρο τον Καρδακάρη. Ξεκινήσαμε έτσι και κάναμε παραστάσεις, όπως κάναμε την περίφημη Αφαλοτρυπίδα, τότε που λέγανε οι Τούρκοι θα κάνουμε τη στρατηγά Αιγαίο, και εμείς λέγαμε τότε θα κάνουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, και μετά από μερικά χρόνια έγινε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Η πρώτη παράσταση ποια ήταν αυτή? Η πρώτη παράσταση ήταν η Αφαλοτρυπίδα. Ήταν μια παράσταση που... Κομμωδία να φανταστώ ήταν. Ναι, ήταν μια παράσταση με κείμενα του Βαγγέλη Χατζημανόλη, του Στρατιέρα Στασέλη, και ήταν δηλαδή μια κομμωδία. Την παίξαμε εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο, το παλιό Δημοτικό Θέατρο. Ξεκίνησαμε να το παίζουμε για τρεις μέρες και το παίξαμε μια εβδομάδα σειρή, γιατί γίνονταν ένας χαμός. Και μετά, εντάξει, ξεκίνησε. Ανεβάζαμε και άλλες παράσταση. Ανεβάζαμε και συνήθως τοπικά. Ντοπιολαλιά και τοπικά. Με κείμενα του Αναστασέλη, του Χατζημανόλη. Και είχαμε ντοπιολαλιά και ανεβάζαμε συνέχεια, εντάξει. Κάθε χρόνο θα ανεβάζαμε και ένα έργο. Ήταν και με πρόεδρο στο ΦΟΜ, το περιβόητο Περικλή Μαυρογιάννη. Από το 1979 μέχρι σήμερα, σε πόσα έργα έχετε πάρει μέρος? Σε πολλά. Τώρα δεν θυμάμαι. Ας σου πω 25-30. Δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι. Κάθε χρόνο. Και κάπου. Ναι, αλλά κάναμε και μέσα στον χρόνο αυτό, κάναμε και άλλα. Κάναμε και ένα καρναβαλίστικα. Κάναμε με το Βαγγέλη το Χατζημανόλη τα τυπτήλια, κάναμε το ευρώ-ευρώ, τότε που πρωτοβγήκε το ευρώ με τη δραχμή που κάναμε. Κάναμε έτσι και ενδιάμεσα εμβόλυμα. Ο αγαπημένος σας ρόλος ποιος ήταν, ή μάλλον η αγαπημένη σας ρόλη? Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει ένα αγαπημένος ρόλος, και ξέρω εγώ, είναι το πώς θα τον αποδώσει το ρόλο, αλλά συνήθως εγώ πάω προς το κωμικό, έτσι με λένε όλοι τώρα, από εκεί πέρα. Το κωμικό είναι πιο δύσκολο από το δραματικό? Να σου πω, πρέπει να κάνεις τον άλλον να γελάς. Την ώρα που κάνεις τον άλλον να γελάσει, νομίζω ότι είναι πετυχημένο. Από τις παραστάσεις που έχετε δώσει, ποια θεωρείτε ότι ήταν πιο πετυχημένη, ότι είχε πιο πολύ απήχηση, ή κάθε φορά νομίζετε ότι... Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Δηλαδή κάθε φορά είναι διαφορετικό, το κάθε έργο είναι διαφορετικό, κάθε ρόλος είναι διαφορετικός, και ανάλογα γίνεται το δουνελαβήν. Τι προσφέρει το θέατρο στον ερασιτέχνη ηθοποιό, στην ψυχοσύνθεσή του? Στον ερασιτέχνη προσφέρει μια ηρεμία. Είναι ένα πράγμα που σε γεμίζει τη σκηνέρα σου, γιατί το ερασιτεχνικό θέατρο έχει δουλειά, έχει εργατόρες, έχει πολλή δουλειά. Κουράεσαι, αλλά αυτή είναι η ξεκούρασή σου. Όταν θα ανεβείς τη σκηνή. Όταν θα ανεβείς και εκεί μετά. Σε γεμίζει. Και ειδικά οι πρόβες που γίνονται με
γνωρίζεις κόσμο, κάνεις φιλίες, μεταβγαίνεις, πηγαίνεις για κανεουζάκι, ανταλλάσσεις απόψεις, διαβάζοντας, ακουνίζει και το μυαλό και μάλλον διαβάζοντας δεν παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Στιγμές που δεν θα ξεχάσετε από τις παραστάσεις που δώσατε. Κοίταξε, στιγμές είναι... Κάτι που έγινε και σας έχει μείνει στο μυαλό και δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Α, που σε καμιά παράσταση έπαθε ένα πλακάουν και ξέχασα όλα τα λόγια και έψαχνε να δω πώς θα το βαλώσω. Ξέρεις, τελικά... κάποια στιγμή νόμιζε ότι το μυαλό μου άδειασε. Αλλά μετά, ξέρεις, πήρε μπρος, πήρε η ροή και συνέχισα, λίγο το καταλάβαινε. Αλλά τι να το κάνεις, για μένα ήταν... Πόσο σημαντικό είναι το ερασιτεχνικό θέατρο να υπάρχει στην περιφέρεια? Το ερασιτεχνικό θέατρο είναι σημαντικό, δεν πρέπει να χαθεί, την περιφέρεια ειδικά, διότι και αναδεικνύει τον τόπο και ειδικά την τοπιολαλιά, να μην ξεχνιέται την τοπιολαλιά, αλλά και οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν να έχουν ένα καταφύγιο, να πάνε κάπου να ασχοληθούν για να αποφεύγουν ορισμένες κακοτοπιές που αυτή τη στιγμή η κοινωνία στείνει παντού παγίδες. Και είναι ένα μέρος για να πας να αναπτύξεις γνώσεις, να μάθεις και να κάνεις φιλίες, να γνωρίσεις έναν κόσμο και να βγεις και έξω. Ποιος είναι ο αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας? Κοίταξε, κάθε συγγραφέας έχει και το δικό του, είτε από την αρχαία, είτε τις τωρινούς, είτε αυτό. Είναι το κάθε έργο. Είναι, ο κάθε συγγραφέας είναι ένας δικός σου συγγραφέας. Το έργο το παίρνεις εσύ και ανάλογα το μεταφράζεις και το διατηρείς. Όλοι οι συγγραφείς είναι αγαπημένοι συγγραφείς. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις δηλαδή. Άλλος θα γράψει την κομμωδία, άλλος θα γράψει την πρόζα, άλλος θα γράψει... Είναι αναλόγως πώς θα το αποδώσεις και εσύ. Το θέατρο για σένα τι είναι? Το μένω για μένα είναι μια ξεκούραση. Είναι έτσι μια αγάπη. Πας εκεί πέρα με το καλαμπούρι σου και με το άγχος σου. Ξέρεις, αν θα βγει η παράσταση, δεν θα βγει η παράσταση. Θα τα ξεχάσω, δεν τα ξεχάσω. Αλλά είναι, ας πούμε, μια αγαλίαση ψυχής. Φέτος πού σε βρίσκουμε? Φέτος με βρίσκεται στο ΦΟΜ, πάντα εδώ και πολλά χρόνια στο ΦΟΜ. Παρόλο που έχω παίξει και με το αναγνωστήριο στην Αγιά Σου, έχω παίξει και με το θεατρικό εργαστήρι, αλλά η βάση μου είναι το ΦΟΜ. Και είμαι στο ΦΟΜ. Κοίταξε να δεις, παλιά, εδώ τώρα που εγόμαστε, παλιά υπήρχαν τα ΝΕΛΕ. Ήταν μια υπηρεσία του Δήμου που ήταν ο Βασίλης, ο αναγνώστου, που ερχόταν από την Αθήνα θεατρολόγοι και μας κάνανε σεμινάρια. Και αυτά τα σεμινάρια μαζευόμασταν από όλο το Αιγαίο, άλλη στιγμή τη Λίνη, πότε στη Μήλο, πότε σε άλλα νησιά, στη Χίο, και μας κάνανε μαθήματα θεατρολόγοι, όπως ήταν ο Κώστας ο Φαρμασόνης, η Ελένη Καραμπέτσου, εγώ στην Αθήνα. Εκεί μάθαμε πολλά και κακώς έχουν καταργηθεί αυτά τα σεμινάρια που έρχονται. Και μάθαινε ο κόσμος, μάθαινε ο ερασιτέχνης. Και του ερασιτέχνης πρέπει από κάπου κάποιος να τον καθοδηγήσει. Και μαθαίναμε πολλά πράγματα από αυτούς. Έρχονταν και ξένοι. Μας κάνανε μάθημα. Από τη Γερμανία έρχονταν δάσκαλοι. Από πολλά... Αλλά αυτή, που τότε που κόψανε, ας πούμε, ξέρεις, νομίζω ότι φτώχυνε. Σε πόσα μέρη έχεις ταξιδέψει με θεατρικές παραστάσεις? Έχουμε πάει στην Κύπρο, έχουμε πάει και στην Ισπανία. Και στα νησιά του που γίνονται κάθε αυτές οι συναντήσεις. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου να σταματήσει το θέατρο? Κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε τόπο στους νέους, γιατί εμείς πια έχουμε βγει στη σύνταξη και πρέπει και οι νέοι να μπαίνουν μέσα και εμείς οι πιο παλιοί να δίνουμε τόπο. Αλλά μετά από τόσα χρόνια θα το άντεχες να το στερηθείς? Κοίταξε, θα μου κακοφαγεί, όχι, θα μου κακοφαγεί.
Αλλά εντάξει, μέχρι που μπορούμε, μέχρι που μπορώ και αγαντάρω και θυμάμαι ακόμα τα λόγια. Τα λόγια. Ναι, γιατί κάποια στιγμή υπάρχει και το Αλτσχάιμερ.